Καλές μας συμμετοχές στις εκλογές για την ανάδειξη του νέου Προέδρου του Κίνηματος Αλλαγής την ερχόμενη Κυριακή 5 Δεκεμβρίου, απίφθινε η γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Μαγνησίας του κόμματος Φούλη Τσιόμου, σημειώνοντας ότι όσοι θέλουν να ψηφίσουν πρέπει να καταβάλουν το αντίτιμο των 3 ευρώ και να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρό Μελώνη Φίλων του Κινάλ. Αν κάποιος δεν ψηφίσει στις εκλογές της 5 Δεκεμβρίου, τότε δεν έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στην εκλογική διαδικασία του δεύτερου γύρου. Όλοι οι ψηφοφόροι του δευτέρου γύρου, για να διευκολυθούν, μπορούν να ψηφίσουν σε οποιοδήποτε εκλογικό κέντρο του εσωτερικού ή του εξωτερικού, ίδιο ή διαφορετικό με αυτό που έχουν ψηφίσει στον πρώτο γύρο. Λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να τηρηθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Παρακαλώ όλους τους πολίτες που θα έρθουν να μας τιμήσουν με την ψήφο τους, να κάνουν χρήση μάσκας, αντισηπτικού και να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις. Την ερχόμενη Κυριακή θα στηθούν κάλπες σε 14 εκλογικά κέντρα στη Μαγνησία. 4 στον Δήμο του Βόλου, από 2 στους Δήμους Αλμύρου, Ρίγα Φεραίου και Νοτίου Πηλίου και από 1 στο Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου και στους Δήμους Σκιάθους, Κοπέλου και Αλονίσου. Στη σημερινή συνέντευξη τύπου ήταν παρόντες οι εκπρόσωποι των υποψηφίων πρόεδρων του Κινάλ, Νίκο Ανδρουλάκη, Ανδρέα Λοβέρδου και Γιώργου Παπανδρέου. Σήμερα η Δημοκρατική Παράταξη καλεί τον κόσμο της Μαγνησίας και όλο τον κόσμο στην Ελλάδα να συμμετέχει, να ψηφίσει, διότι είναι η πρώτη παράταξη και η μοναδική, θα έλεγα, που έχει θεσπίσει αυτές τις διαδικασίες με πρώτον διδάξατα τον Γιώργο Παπανδρέου. Μην ξεχνάμε την πρώτη φορά που έβαλε υποψηφιότητα ότι 1 εκατομμύριο κόσμος είχε έρθει για να ψηφίσει τότε τον Γιώργο τον Παπανδρέου που ήταν υποψήφιος. Θα πω όμως και για το Ανδρέα τον Λοβέρδο, νομίζω έχω το δικαίωμα να το κάνω, ότι είναι ένας πολιτικός που αυτή τη φορά δικαιούται να είναι ο επόμενος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Και με την εμπειρία που διαθέτει και με το λόγο του και με τα προγράμματα που ήδη έχει συντάξει μαζί με την ομάδα του, πιστεύω ότι θα πάρει ένα κόμμα ανύπαρκτο από το 6-7-8% και θα το πολλαπλασιάσει, θα το πάει σε διψήφια νούμερα, έτσι ώστε να μην είμαστε ουραγοί και να μην είμαστε επέτες. Η συμμετοχή στις εκλογές της 5ης του Δεκέμβρη είναι για το Κίνημα Αλλαγής και το ΠΑΣΟΚ η μεγάλη ευκαιρία ανασύστασης και αντεπίθεσης. Καλούμε τον κόσμο, ανεξάρτητα την προτίμησή του, να έρθει στις κάλπες της 5 Δεκεμβρίου και να μας δώσει την πρίκα της επόμενης μέρας. Η πρίκα της επόμενης μέρας είναι η συμμετοχή.